καλλιτεχνικό σχολείο χωρίς καλλιτεχνική παιδεία. Είναι ένα σχολείο που είναι το μοναδικό στην Κρήτη. Θα έπρεπε να το προσέχουν και όχι μόνο να μας έχουν σε ένα κτίριο πεταμένους μες στη βάση χωρίς να ενδιαφέρονται, γιατί αυτό μας δείχνει ότι δεν ενδιαφέρονται. Λίγες ημέρες πριν ολοκληρωθεί η χρονιά στο καλλιτεχνικό σχολείο του Ηρακλείου, που στεγάζεται στην πρώην Αμερικανική βάση των Γουρνών, οι μαθητές δεν ετοιμάζουν τη θεατρική παράσταση με την οποία ολοκληρώνεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Μάθημα θεάτρου δεν έγινε ποτέ, καθώς αρμόδιος καθηγητής επίσης δεν διορίστηκε ποτέ. Μια χρονιά είχαν έρθει και Μάρτι. Και φέτος απλά δεν έχουμε καθόλου. Δηλαδή και για μας είναι πολύ λυπητερό να είμαστε τρίτη λυκείου και να μην έχουμε κάνει ένα μάθημα θεάτρου. Η τρίτη λυκείου δεν κάνει μάθημα θεάτρου, που είναι η ειδικότητά μας. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τελική παράσταση. Ο ρόλος του καλλιτεχνικού απαξιώνεται, αφού δεν έχουμε να κάνουμε ειδικότητες. Οι μαθητές του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και Λυκείου έφτασαν σήμερα στην έσχατη λύση. Έβαλαν λουκέτο στο κτίριο και προχώρησαν σε κατάληψη, διεκδικώντας απαντήσεις από το Δήμο Ηρακλείου και το Υπουργείο Παιδείας, μιλώντας για απαξίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι μαθητές διαμαρτύρονται, υπενθυμίζοντας τη Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου τις προεκλογικές της δεσμεύσεις για αναβάθμιση των υποδομών του Καλλιτεχνικού Σχολείου. Όταν υπόσχεται ένας δήμαρχος πριν 2 χρόνια σε μια παράσταση τελική που είχαμε κάνει, ο δήμαρχος του Ηρακλείου, ότι θα μας δώσει κτίριο και δεν το κάνει, αυτό μας λέει πολλά. Μετά από 15 χρόνια λειτουργίας, όπως επισημαίνουν οι μαθητές, το καλλιτεχνικό χρειάζεται αυτόνομο κτίριο εντός της πόλης του Ηρακλείου και όχι στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, όπου σήμερα στεγάζεται. Παλεύουμε τώρα, στο τέλος, γιατί θέλουμε όλα αυτά να γίνουν έστω το καλοκαίρι και τη νέα χρονιά, έστω και αν εγώ λείπω και τα υπόλοιπα παιδιά της τρίτης λυκείου, να τα έχουν τα υπόλοιπα παιδιά, γιατί αυτό το σχολείο δεν το αγαπάμε μόνο τώρα που είμαστε εδώ, το αγαπάμε γενικά. Παρόλο που μας μένουν 20 πόσες μέρες μέχρι να τελειώσει η σχολική χρονιά, θέλουμε να δείξουμε και στα υπόλοιπα τα παιδιά του σχολείου ότι θέλουμε να παλεύουν συνεχώς και διαρκώς και πολύ για να πετύχουμε αυτά που θέλουμε να πετύχουμε.